Ενώ η Ελλάδα τρέχει να προλάβει τα πύρινα μέτωπα που κατακαίνει τη χώρα, η Τουρκία προχώρησε τις τελευταίες δύο ημέρες σε επίδειξη ισχύω ανατολικά της Καρπάθου και στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Η Άγκυρα εκμεταλλευόμενη την κοινή άσκηση με το πιο σύγχρονο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford έστειλε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου το δικό της αεροπλανοφόρο Ανατολού, το οποίο συνοδεύεται από δύο φρεγάτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού όλες αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πλέψει αρχικά στην περιοχή που δέσμευσε η Αθήνα ανατολικά της Καρπάθου και στη συνέχεια λίγο βορειότερα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως την πρώτη μέρα της άσκησης και εχθές, όπως είχε επισημάνει το Πενταπόσταγμα, οι Τούρκοι έστειλαν ζεύγος μαχητικών F-16 που μπήκαν στο FIR αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης αμφισβητώντας το ελληνικό κυριαρχικό δικαίωμα. Ο εκπρόσωπος μάλιστα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας Ζεκί Ακτούρκ επεσήμανε σχετικά. Μεταξύ της ομάδας μάχης του αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford και των TCG Ανατολού, TCG Goxu και TCG Gidis διεξάγονται διμερείς εκπαιδεύσει, αεράμινα μάχη και φωτογραφική λήψη στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ 21 και 24 Αυγούστου. Στην εν λόγω δραστηριότητα συμμετέχουν με εκπαιδευτικέ πτήσει και αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αεροσκάφη τη πολεμική μα αεροπορία. Επιπλέον, το USS Mount Whitney, που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι τη Κωνσταντινούπολη μεταξύ 18 και 20 Αυγούστου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.